Αδελφή μου, σε αυτό το βίντεο θα ήθελα ξανά να αναφέρω το τι πραγματικά είναι κατά τους Αγίους Πατέρες η αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Η αναλαμπή της Ορθοδοξίας, αδελφή μου, δεν είναι το να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, την Αγία Σοφία, τη Μικρά Ασία, ακόμα και ολόκληρο τον πλανήτη και να τον κάνουμε Ελλάδα. Όχι, αδελφοί μου, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Και δυστυχώς, όσοι φαντάζονται κάτι τέτοιο έχουν πλανηθεί από τον διάβολο με τον ίδιο τρόπο που έχουν πλανηθεί οι Εβραίοι και οι μουσουλμάνοι, αφού και αυτοί νομίζουν ότι θα έρθει ένας ευσεβής βασιλιάς και θα τους κάνει κοσμοκράτορες, θα κυριαρχήσουν σε όλο τον πλανήτη. Δυστυχώς, αδελφοί μου, αυτά τα πράγματα είναι πλάνες και ο μόνος λόγος που έχουν γίνει είναι για να πλανηθούν οι άνθρωποι και να δεχθούν τον Αντίχριστο και να κοροϊδεύουν και να χλεβάζουν τους δύο προφήτες. Η αναλαμπή της Ορθοδοξίας, αδελφοί μου, κατά τον Άγιο Θεόδρωτο Στουδίτη, είναι το εξής. Είναι όταν κάποιος αποτυχίζεται και ο σκοπός της αποτύχησης αυτής είναι για λόγους πίστεως, διότι υπάρχει αίρεση μέσα στην μέσα στους επισκόπους, μέσα στους πατριάρχες, όταν υπάρχει κάποια αίρεση και κάποιος αποτυχίζεται, όταν δηλαδή ο σκοπός της αποτυχήσεως είναι απομάκρυνση από την αίρεση και η μη συμμετοχή δια της εκκλησιαστικής επικοινωνίας σε αυτήν, και προσέξτε τώρα αυτό, και η αποκατάσταση της Ορθοδόξου πίστεως δια της επισήμου και συνοδικής καταδίκης της αιρέσεως και της τοποθετήσεως Ορθοδόξων ποιμένων εις τη θέση των αιρετικών, αυτό ονομάζεται από τον Άγιο Θεόδρωτο Στουδίτη αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Τι είναι λοιπόν αναλαμπή της Ορθοδοξίας κατά τους Αγίους Πατέρες? Να αγωνιστούμε, να αποτυχιστούμε για λόγους πίστεως, για το λόγο ας πούμε σήμερα του οικουμενισμού, από τους επισκόπους, από τον Αρχιεπίσκοπο και από τον Πατριάρχη, να αποτυχιστούμε για λόγους πίστεως, επειδή διδάσκουν αιρέσεις, επειδή μας έχουν βάλει μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, επειδή διδάσκουν τον οικουμενισμό, επειδή καταπατούν τους κανόνες και προωθούν την αίρεση, επειδή αναγνωρίζουν το βάπτισμα των αιρετικών, τους αναγνωρίζουν η ιεροσύνη, επειδή λοιπόν τους αναγνωρίζουν όλα αυτά τα πράγματα και διδάσκουν την αίρεση, εμείς πρέπει να αποτυχιστούμε και να αγωνιστούμε με τη μη μνημόνευση. Και όχι να φτιάξουμε συνόδους από την άλλη πλευρά, αλλά αναλαμπή της Ορθοδοξίας είναι τι? Να αγωνιστούμε με τη μη μνημόνευση και να περιμένουμε με την ομολογία πίστης μας αυτή να τοποθετηθούν ξανά Ορθόδοξοι επίσκοποι στη θέση των αιρετικών επισκόπων και στη θέση του αιρετικού πατριάρχη να τοποθετηθεί Ορθόδοξος επίσκοπος, να διδάσκει ορθά. Αυτή, αδελφού μου, η αποκατάσταση της τάξης μέσα στην Ορθοδοξία, αυτός ο αγώνας μας και αυτή η αποκατάσταση της τάξης λέγεται κατά τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Καλούμαστε λοιπόν όλοι σήμερα να αγωνιστούμε για αυτήν την αναλαμπή της Ορθοδοξίας όπως την εννοούν οι πατέρες. Να αγωνιστούμε με την αποτύχηση, να ομολογήσουμε την πίστη μας στον Χριστό, να ομολογήσουμε ενάντια στον οικουμενισμό, ενάντια στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενάντια στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, και όλοι μαζί να στρατευτούμε στην αποτύχηση, να στρατευτούμε μαζί με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, με τους Αγίους της Εκκλησίας,
Να αγωνιστούμε από την άλλη πλευρά για τη διάλυση των συνόδων του πατρίου. Και όλοι μαζί με την αποτύχηση να στρατευθούμε μαζί με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, για να αποκατασταθεί η τάξη μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να αποκατασταθούν οι αιρετικοί επίσκοποι με Ορθόδοξους. Αυτό, αδελφοί μου, είναι αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Καλούμαστε όλοι σήμερα να αγωνιστούμε. Γρηγορείτε λοιπόν, αδελφοί μου, και προσεύχεστε. Ο Θεός μαζί μας. Να είστε καλά. Διαδώστε αυτά τα πράγματα.